Τραγικέ ελλείψει εκπαιδευτικών στα σχολεία του Νομού Ρεθύμνου, λίγε μόλι μέρε μετά το πρώτο κουδούνι. 177 κενά στην πρωτοβάθμια και 140 περίπου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνθέτουν ένα προφίλ που αφήνει ξεκρέμα στου εκατοντάδε μαθητέ. Έχουμε βαρεθεί και ίσω έχουν βαρεθεί και οι εγγύοι. Τηλεθεατέ να ακούνε ότι κάθε χρόνο ξεκινάμε με δεκάδε κενά. Μακάρι να μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Έχουμε πάνω από 100 κενά στην ειδική αγωγή και περίπου 40 στη γενική παιδεία το οποίο σημαίνει ειδικά για τα παιδιά που χρειάζονται την ειδική αγωγή ότι θα μείνουν πάρα πολύ πίσω. Έχουν μετατρέψει το ρέθυμνο στο φτωχό στην κενή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Ζητάμε εδώ και τώρα να δοθούν λύσεις στα προβλήματα και στα τεράστια κενά που υπάρχουν, για να ξεκινήσει και να προχωρήσει εύρυθμα και ομαλά η νέα σχολική χρονιά. Στο ωρέθυμνο, κατάσταση βρίσκεται σε επίπεδο παιδαγωγικού συναγερμού. Η δικαιογωγή και τα τμήματα ένταξη είναι οι μεγάλοι ασθενεί, μετρώντα εκατοντάδε ελλείψει με του εκπαιδευτικού να μιλούν για πολιτική σκοπιμότητα. Θεωρώ ότι είναι μια σκόπιμη πολιτική πλέον να μην καλύπτονται κενά, για να συνηθίσουμε σιγά-σιγά ότι δεν χρειάζεται να καλύπτονται όλα τα κενά, ότι δεν χρειάζεται κάθε παιδί να έχει δική του παράλληλη στήριξη, ότι μπορεί να γίνει και η παράλληλη στήριξη και να είναι και για τρία, τέσσερα ή και για πέντε παιδιά, να κάνουμε γκρουπάκια δηλαδή, το οποίο αναιρεί το ίδιο το νόημα της παράλληλης στήριξης. Ο μεγάλος ασθενής, η αντισταθμιστική αγωγή, δεν, υπάρχουν, δεν λειτουργούν τάξεις υποδοχής, Ολοήμερα προγράμματα, τμήματα ένταξης είναι κλειστά. Φαύλο κύκλο στα σχολεία τη Υπέθρου για στελέχωση ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν τον αγώνα διεκδικήσεων τα δημοτικά Ανογείων και Αγκουσελιανών. Δεν υπολογίζονται τα κενά των δημοτικών σχολείων που διεκδικούν τον μη υποβιβασμό του. Εδώ και μέρε γίνεται ένα μεγάλο αγώνα από εκπαιδευτικού και γονεϊκό κίνημα σε σχέση με την υποβάθμιση δύο δημοτικών σχολείων στο Ρέδιμνο. Του Δημοτικού Σχολείου των Ανογείων και του Δημοτικού Σχολείου των Αγκουσελιανών. Παραδοσιακά τα μεγαλύτερα κενά είναι στην Ήπεθρο και ειδικά στα γυμνάσια, τα οποία αργούν να στελεχωθούν γιατί δεν έχουν και τι πανελίνε ώστε να μπαίνουν σε προτεραιότητα. Δίνουμε αγώνα κάθε χρόνο, ζητάμε να καλύπτονται έγκαιρα τα κενά γιατί μετά δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο οι γονεί των σχολείων τη Υπέθρου προσπαθούν να πάρουν τα παιδιά από τα σχολεία αυτά να τα φέρουν στην πόλη γιατί δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι τον Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, να έρθει ένα φυσικό ή ένα μαθηματικό.